Θεσσαλία. Εκβολές του ποινιού, του πρωταρχικού βασιλιά του τόπου, του Θεού. Θάλασσα. Θεσσαλία. Δύο λέξεις μιας ρίζας, με την πράσινη ηρεμία του κάμπου και τη γαλάζια περαδοσύνη του Αιγαίου. Δύο λέξεις, βαθιά μέσα στο χρόνο, λιτανεύοντας τη γεωγραφία του χώρου με αόριστο κυματισμό. Στα βουνά που έρχονται από μακριά. Στις ακτές που όλο τραβιέται το νερό, κι όλο θυμάται την επιστροφή. Στους ψιθύρους, όπως από φθινοπορεινό αεράκι του Κισάβου, λέγοντάς μας παραμύθια για τους λαπίθες και τους κεντάβρους του Πηλίου και τους αρχαίους κατοίκους τους πελασγούς, που ξεχέρσωναν την πεδιάδα που ονόμασαν Πελασγικό Άργος, και μέσα σε αυτή έχτισαν την κυκλόπια ακρόπολή τους, που ονόμασαν Λάρισα. Από τη λέξη Λάας, που σημαίνει βράχος, από όπου και λαός, στην ξεχασμένη πια μακρινή τους γλώσσα. Λέξεις που πάντα θα περιμένουν το μυθικό τους βασιλιά, θαυμακού, μελίβιας και ολοσόνος, του Φιλοκτήτη, που χρόνια μετά, από περιπέτειες και πάθη, θα έρθει από το Λάτιο, όπου κατέλησε ύστερα από την καταστροφή της Τρίας, ίσως με δώρα και με σχέδια για νέες εκστρατείες και κατορθώματα. Στο κόκκινο νερό, με τον αρχαίο χρησμό που αναδεύει η μοίρα στον ιστό της. Τα δύο αιώνες απουσίας του βασιλιά, στις ομίχλες των καιρών, με ατελείς εμφανίσεις στα ευρήματα των ανασκαφών. Στα γνώριμα αρχαία λιμάνια, από όπου οι προγονείς του, ανήσυχοι αναζητητές, περίεργοι χρυσοθύρες, με αρχηγό του στον Ιάσονα, ανοίχτηκαν για τη μυθόθαμπη χώρα της Κόλχας. Θ' άκουγε σαν παραμύθιο Φιλοκτήτης, πλάι στη φωτιά, τον πατέρα του Πίαντα και τη μητέρα του Δημονάσα στις μακριές νύχτες για εκείνο το ταξίδι. Όσο Ιάσονας πήρε μαζί του τον Άρμενο το Θεσσαλό, από την πόλη Αρμένιο, μεταξύ Φερών και Λάρισας, που με τους άντρες του οίκησε τις αρμένικες πόλεις, Ακηδησινή και Συσπυρίτη, και η φήμη του απλώθηκε μέχρι την Καλαχανή και την Αδιαβηνή, και δει και την Αρμενία
επώνυμων καταλυπίν. Από αυτά τα αρχαία λιμάνια που κάποια δίδυμη μοίρα του έταξε αιώνες αργότερα, θα ξεκινήσει και αυτός για την Τρία, όπου θα γνωρίσει την προδοσία, τη συντριβή και μια δόξα χωρίς περιεχόμενο. Δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω στον αγαπημένο του Κίσαβο, στο Πήλιο και στα βουνά της Γούρας. Θα πλανηθεί με την ψυχή και τα μάτια του, γεμάτα σύννεφα και ομίχλες. Κι ίσως, ποιος ξέρει, μόνο στα όνειρά του θα αναδεύονται οι γνώριμες και αγαπημένες του μορφές. Αυτές που τον κράτησαν κοντά μας. Πλοία που περιμένουν να φύγουν, ανοίγοντας τον ορίζοντα στα μάτια του και κλείνοντας τη Θεσσαλία για πάντα στην καρδιά του. Σαν τα ρόδα σε μαγικό και χρυμπάρι φυλαγμένα, κόκκινο δουλεμένο με πορτοκαλί, ώσπου να γίνουν όλα μια ουσία και ένα χρώμα και να ψηφούν το χρόνο. Φιλοκτήτης θα μπορούσε να είναι πλάι μας 32 αιώνες μετά, ο διπόρος στα πετρογέφυρα της Όσας. Στα καλντερίμια του Πηλίου και της Νταμούχαρης. Στους βράχους που κατεβαίνουν άλκημοι ως κάτω στις ακτές. Στο φρύδι της πλαγιάς να ανεβαίνει ασθμένοντας το μονοπάτι στο δρόμο για το Μούρεσι, το Θεολόγο, την Τζαγκαράδα.
ή άλλοτε επιθεωρώντας τα αρχαία κάστρα, εκεί που άλλοι ηγεμόνες μετά από αυτόν έχτιζαν τις δικές τους οχυρώσεις, στη Σκήτη ή στο καστρί της Αγιάς, για να επαληθευθεί τελικά πως η μνήμη της πέτρας είναι ατέλειωτη. Θα παρατηρήσει αστισμένος στις στέγες των ναών, όπου η καινούργια θρησκεία ύψωσε το σταυρό, το σύμβολο του μαρτυρίου και της Ανάστασης, όπως συμβαίνει στη ζωή, άλλοτε ως μαρτύριο και άλλοτε ως παρηγορία και αποκάλυψη. Μόνο οι γερικές βαλανιδιές θα απομείνουν μάρτυρες αυτή τη συνέχεια των ιερών τόπων, που θέλει στη θέση του ναού του ακραίου Δία να χτίζεται το μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα της Αγιάς. Οι Άγιοι Τόποι μιας ψυχής ξετοπισμένης. Η φωτιά θα καίει άσβεστη στην παραλία της Βελίκας, που εκτείνεται αργή στην ίνεμη θάλασσα και στα χάδια του Αιγαίου. Στο μοναστήρι του Αγιάννη του Θεολόγου, στις θύρες με τους νέους σχηματισμούς, πλάι στο αμέριμνο βιός που βόσκει στις πλαγιές και όλο γυρίζει χορτασμένο. Στη σπηλιά της Λίμνου, εκεί που τον εγκατέλειψαν οι σύντροφοί του, να πεθάνει από χτύπημα φιδιού, το αρχαίο φίδι, η αλληγορία της βαθιάς γνώσης, η τραγωδία της ανθρώπινης ύπαρξης. Πού και πώς θα γνωρίσουμε το σημερινό φιλοκτήτη στην άχρονη παρουσία του. Ίσως ανάμεσα στα παιδιά που παίζουν αμέριμνα στην πλατεία της αγοράς, μέσα στα φυλώματα, στα πυργόσπιτα και στα αρχοντικά.
ίσως στις μακριές σιωπές του Ελληνομουσείου του Ρήγα, όπου μετρά η βρύση υπομονετικά το χρόνο που πέρασε στις κλειστές θύρες της ιστορίας με αφόρητο νόστο. Και αυτού που έρχεται, γεμάτος υποσχέσεις και παρήγορες αυταπάτες. Πώς άραγε θα τον ξεχωρίσουμε ανάμεσα στους θαμώνες του καφενείου του Μανώλη στο Λαύκο? Σε πορτρέτα που δείχνουν αλωτινούς χρόνους και αξίες αλωτινές. Μπορεί να μην κατέβηκε ακόμα στο καφενείο, αφού η λειτουργία δεν έχει σχολάσει. Διαρκεί, με τις παρατημένες πλάκες στα τραπέζια, ανακατεμένες με τη μυρωδιά του καφέ, και την τύχη να ανοίγει και να ρίχνει τα δικά της χαρτιά, με τις πλάκες μισογραμμένες. Ο φιλοκτήτης πήρε το αντίδωρο και ήρθε να παραγγείλει να πιει καφέ. Ίσως. Άλλοι θα λέγαν πάλι πως χάθηκε ανάμεσα στους τεχνίτες του Καρνάγιου της Άγιας Κυριακής. Στο τρίκερι, με το ματσακόνι στο χέρι και τον ιδρώτα στο κορμί, να χτυπάει ρυθμικά τις λαμαρίνες στα σκαριά, να αποτινάξει τη σκουριά της θάλασσας και των καιρών. Ή άλλοτε πάλι όρθιο στο καΐκι του, στην πρίμνη να ορτσάρει, στα ήρεμα νερά του Παγασιτικού. Πόσα καράβια πλέν στα πέλαγα, πόσες γοργές σαγίτες, πόσες πραμάτιες, Θεέ μου, κοίτονται τα νάσκελα στα μπάρια, ψυχές, κορμιά, κρασιά και απάνω τους ο αέρας καπετάνιος. Εσύ, καραβοπούλι παρδαλό, γατζόσο από την πλώρα, πλακώνει αντάρα το καράβι μας, για κατασκόρπισέ τη.
να βρεθεί στη Μιλίνα με τους άλλους συντρόφους που κατέβηκαν από την Αργαλαστή να μιλήσει, να χαιρετηθεί. Να θησαυρίζουν τα μάτια του γνώριμους τόπους. Σπίτια στην αγκαλιά του νερού και του πράσινου. Ακρογιάλια βυθισμένα στην αχλή του φωτός. Στους καθρέφτες του χρόνου. Στους παγωμένους καταράχτες της Όσας. Ομίχλες των δασών. Στις ακτές του Μιλοπόταμου. Ή μέσα σε δρόμους θαλασσινούς, με τον ήλιο να χρωματίζει τα νερά, πότε στα χρυσαφιά και πότε στα γαλάζια. Ή πάλι, ανάμεσα στους αγρότες, να μαζεύει μήλα και άλλα χρυσάφια των καρπών. Σίγουρα ζει μες στις καρδιές των ανθρώπων που πιστεύουν στην επιστροφή και όλο ένα περιμένουν. Τα κύματα είναι μικρά παιδιά που ξεκινούν από την απέναντι ακτή και φθάνουν λευκοί γέροντες μαντατοφόροι σε τούτη την ακτή και διηγούνται.